Ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ηρώ Κολιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Γεια σας, είμαι η Ηρώ Κολιακουδάκη, είναι ο host, diploma WSET και είμαι με τον Παναγιώτη Ορφανίδη και μιλάμε για το κρασί με απλά λόγια. Απλά λόγια λοιπόν, και Ηρώ, τι θα έλεγε σήμερα να μιλήσουμε για καμιά ποικιλία? Έχουμε δεχτεί τόσα πολλά μηνύματα που κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε και για ποικιλίες. Τέλεια. Για ποικιλία θα μιλήσουμε. Ούτως ή άλλως πρόγραμμα δεν έχουμε. Δηλαδή, λέμε να κάνουμε κανένα ταξίδι, μένουμε εδώ, λέμε να πούμε για καμιά ποικιλία, πάμε ταξίδι. Εντάξει, μια χαρά. Άστο να πάει όπως πάει. Βιοδυναμικά, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Βιοδυναμικά, ωραία. Ναι, με το φεγγάρι. Το φεγγάρι ήταν απίστευτο αυτή τη φορά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για ποικιλίες. Για με ποια λες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το Σαρντονέ. Σαρντονέ, γιατί? Γιατί εμένα μου αρέσει η σαμπάνια, όπως σου έχω πει, και είναι η λευκή ποικιλία της σαμπάνιας, και θα μιλήσουμε για το Σαρντονέ λοιπόν. Και για άλλους λόγους, είναι μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες στον κόσμο, η πιο πολύ καλλιεργημένη, καλλιεργείται παντού, έχει ενδιαφέρον, έχει αντικίνημα. Αντικίνημα, θα τα πούμε όλα. Θα πεις στην πορεία. Mm-hmm. Για να ξεκινήσω λίγο από τα βασικά λοιπόν. Ωραία. Τι είναι το Σαρντονέ, τι ποικιλία κρασιού, είναι λευκό καταρχάς. Ωραία, μπράβο. Να ξεκινήσουμε ότι είναι μια λευκή ποικιλία. Είναι μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες που υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες για την καταγωγή της. Λένε ότι ξεκίνησε από τη Συρία ή το Λίβανο, ότι είναι μια ποικιλία δηλαδή που γεννήθηκε εκεί. Μια άλλη ιστορία λέει ότι είναι ουσιαστικά μια ποικιλία που ξεκίνησε και γεννήθηκε στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, στο Πανεπιστήμιο του Ντέιβις στην Καλιφόρνια έχει γίνει τεστ DNA και έχει βρεθεί ότι είναι ουσιαστικά παιδί, ωραία, από του Pinot Noir, που είναι μια ερυθρή ποικιλία, και του Γκουέ Μπλανκ. Να μην πάμε σε τεχνικά, είναι τέλος πάντων ένα κρός, μια διασταύρωση αυτών των δύο ποικιλιών. Τι θες να σου πω, ρώταμε. Πες μου για το όνομα, Σαρντονέ. Α, λοιπόν... Γιατί Σαρντονέ? Το Σαρντονέ ουσιαστικά είναι ένα χωριουδάκι στη Βουργουνδία. Ετυμολογικά σημαίνει γαϊδουράγκαθο, και το Σαρντόν στα γαλλικά είναι το γαϊδουράγκαθο, και το χωριουδάκι Σαρντόν, και το Σαρντόν λοιπόν ονομάστηκε από αυτό το χωριουδάκι της Βουργουνδίας. Η αλήθεια είναι ότι, για να πάμε στον παλιό κόσμο πριν πάμε στο νέο, η ποικιλία αυτή είναι συνυφασμένη με τη Βουργουνδία. Μάλιστα. Και στα λατινικά νομίζω μου λέγες κάπως το λέγανε. Α, κάτσε λίγο, ναι, να δω τη σημείωση μου, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, καρντονάκουμ, που είναι καρντονάκουμ. Καρντονάκουμ. Το καρντονάκουμ, έτσι λεγόταν το καρδόνιο. Θα έρθω να σου πω ένα καρντονάκουμ, παρακαλώ. Σωστό και αυτό. Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν ετικέτα και να λένε ένα Σαρντονέ καρντονάκουμ. Σαρντονέ, επομένως, βρίσκουμε σχεδόν σε όλο τον κόσμο να καλλιεργείται. Ακριβώς, είναι μια ποικιλία που καλλιεργείται σχετικά εύκολα και σε πιο κρύα κλίματα και σε πιο ζεστά, τα οποία όμως μας δίνει διαφορετικά αποτελέσματα στη γεύση. Ναι. Στα πιο κρύα κλίματα, και θα πάμε στη Βουργουνδία, έχουμε χαρακτηριστικά κυρίως από πράσινο μήλο, από εσπεριδοειδή, λεμόνι, λάιμ. Έχουμε από λευκά βατόμουρα, έτσι λίγο πιο ξινούτσικες γεύσεις. Ανάλογα τώρα σε ποιο χωριό της Βουργουνδίας παράγεται, έχει και διαφορετικό στυλ, δηλαδή στο Σαμπλί, που είναι μια πολύ γνωστή περιοχή της Βουργουνδίας που κάνει κρασιά από 100% Σαρντονέ, δεν πολύ χρησιμοποιούν η παραγωγή βαρέλι. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό
αυτής της περιοχής, ότι δεν έχουμε βαρέλι και ότι έχουμε την έκφραση του σαρντονέ που είναι έτσι πιο τραγανή και πιο δροσερή και πιο καθαρό φρούτο, με αρκετά έντονη την παρουσία της ορυκτότητας, δηλαδή λέμε γκάνφλινγκ, κάτι σαν να ανάβεις ένα σπίρτο και αυτό που σου δίνει από τσακμακόπετρα. Μάλιστα. Το έχω σκεφτεί ποτέ, δηλαδή. Κοίτα, θα πιούμε σαμπλί και θα καταλάβεις. Και θα το βρω εκεί μέσα. θα το καταλάβεις. Ένα σαμπλί με δώρο, έναν αναπτήρα. Σε άλλες τώρα περιοχές της Βουργουνδίας, όπως στο Μοντρασέ, στο Πουλινί Μοντρασέ ή αλλού στο Μερσό, έχουμε παρουσία βαρελιού, έχουμε πιο βουτυρένια και πιο γεμάτα αποτελέσματα στο κρασί, έχουμε και λίγο πιο μπαχαρένιο χαρακτήρα από το βαρέλι. Μιλάς τώρα για το Σαρντονέ το σύνορα και μου μιλάς για Γαλλία. Σου μιλάω γιατί είπαμε. Είναι οι φημισμένες περιοχές. Είναι οι φημισμένες περιοχές και όταν. Δεν σου μιλάω για Γαλλία γενικότερα, σου μιλάω για Βουργουνδία ειδικότερα. Ναι. Και θα τη τελειώσουμε τη Βουργουνδία έτσι γρήγορα και να πούμε ότι τα πιο ακριβά Σαρντονέ στον κόσμο βγαίνουν από εκεί. Κρασιά μπορεί να κάνουν και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ και 8 χιλιάδες ευρώ. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτά τα χιλιάδες ευρώ. Το ακριβότερο όμως δεν πουλήθηκε στη Γαλλία. Σωστά. Δεν είναι. Δεν είναι γαλλικό. Το ακριβότερο σαρντονέ που έχει πουληθεί ποτέ είναι. Πουλήθηκε στη Γαλλία, αλλά δεν είναι γαλλικό όντως. Α, δεν ξέρω αν πουλήθηκε στη Γαλλία. Σου είπα ότι είναι από το Σατό Μοντελένα της Καλιφόρνιας και ήταν ένα σαρντονέ του 1973 που έγινε αυτός ο περίφημος διαγωνισμός στο Παρίσι το 1976, όπου οργανώθηκε από έναν Άγγλο δηλαδή, και κέρδισαν σε τυφλή γευσηγνωσία στις περισσότερες κατηγορίες κρασιά από την Καλιφόρνια. Και το καλύτερο από αυτά. Ναι, είχαν πάθει σοκ. Και όχι, ήταν και από Βουργουνδί και Μπορντολέζι. Και αυτό λοιπόν το Σατό Μοντελένα του 1973 είναι και το ακριβότερο σαρντονέ που έχει ποτέ πουληθεί σε πληστηριασμό, γύρω στα 11.500 δολάρια. Υπάρχει και μια ταινία γι' αυτό. Ναι. Το σκηνικό όλο. Ναι, ναι, λέγεται Bottle Shock. Γυρίστηκε το 2008 και είναι μια πολύ, πολύ ωραία, ευχάριστη ταινία. Βέβαια, ο Steven Spurrier, αυτός που είχε οργανώσει το διαγωνισμό στο Παρίσι, είχε εκνευριστεί με την ταινία. Για να πούμε, ξέρεις, και τα backstage. Ναι, ναι. Και γιατί θεωρούσε, γιατί δεν ζει πια, ότι είχαν δοθεί πολλές ανακρίβειες σε σχέση με αυτόν. Και γιατί τον δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ήταν κατεστραμμένος οικονομικά και δεν πήγαινε καλά και βρήκε αυτή την ιδέα να ταράξει τα νερά και τέτοια. Και τέλος πάντων, γιατί ο Steven Spurrier ήταν μεγάλη, τεράστια μορφή στον ελληνικό κόσμο. Μιας και μου είπες τώρα για Καλιφόρνια, για πες μου και τα σαρντονέ στο νέο κόσμο, είτε μου είπες ότι λέγεται. Ακριβώς, λοιπόν, εκτός από, είπαμε λοιπόν ότι σαρντονέ βρίσκουμε παντού, ωραία, και στον παλιό κόσμο και στο νέο κόσμο και παντού. Στο νέο κόσμο, μια από τις πιο φημισμένες περιοχές, ναι, είναι η Καλιφόρνια, οπότε εκεί βρίσκουμε πολλά σαρντονέ και πολύ καλά σαρντονέ, κυρίως βαρελάτα σαρντονέ. Και εκεί μάλλον οφείλεται στο το πόσο σαρντονέ παράγεται και πόσο σαρντονέ καταναλώνει ο κόσμος, που υπάρχει ένα κίνημα, το ABC, που σημαίνει Anything But Chardonnay. Αντικίνημα δηλαδή. Αντικίνημα, δηλαδή πίνουμε τα πάντα εκτός από Chardonnay. Ωστόσο, θα σου πω μια ιστορία. Να σου πω. Λοιπόν, είμαι τώρα στο εστιατόριο και πάω σε ένα ζευγαράκι και λέω, ναι, τι θα θέλετε να πιείτε, δεν ήταν Έλληνες, και μου λέει, κυρία, πίνω τα πάντα εκτός από σαρντονέ, αυτό το ABC. Α, λέω, πάρα πολύ ωραία. Και ποιο είναι, δηλαδή, πείτε μου το αγαπημένο σας κρασί, να καταλάβω λίγο το
το στυλ που σας αρέσει να πείτε, να σας φέρω το αντίστοιχο ελληνικό, γιατί η λίστα μου είναι μόνο με ελληνικά κρασιά. Και λέει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σαμπλί. Και μένω κάγκελο, γιατί είπαμε τώρα ότι το σαμπλί είναι περιοχή. Ναι. Που φτιάχνει κρασιά από 100% σαρντονέ. Και αυτό είναι και κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν. Δηλαδή, νομίζουν ότι το σαμπλί είναι ποικιλία. Ή δεν ξέρω, ναι, τύπος είναι. Σαμπλί. Πολύ ωραία. Ωραία, θα σου φέρω ένα σαρντονέ. Επομένως, ξανά. Και τι έκανα, πήρα ένα ελληνικό σαρντονέ που έχω. Μπορώ να το πω έτσι, γιατί, ναι, όχι. Εγώ δουλεύω με τους Κίκονες, με το σαρντονέ των Κικόνων το 2018 και 2019. Τέλος πάντων, τους βάζω σε ένα ποτήρι. Δεν ξέρανε, τις δίνω. Λέω, για δοκιμάστε αυτό, σας άρεσε? Α, τέλειο, πάρα πολύ. Λέω, εντάξει, θα σας πω τι είναι. Θα σας το βάλω σε μια καράφα. Και θα, αφού σας αρέσει, της είπα την τίμη. Και στο τέλος της είπα, είναι ένα ελληνικό σαρντονέ. Και μην ξέρεις, με γουρλωτά μάτια. Γιατί συζητεί και, το, και με ένα ορόλισμα, κάτσα να της κάνω μάθημα για το σαμπλί και τι δεν σ' αρέσει και γιατί. Ναι. Τόσο ακραία συμπεριφορά. Δεν πίνω σαρντονέ. Λοιπόν, οπότε ναι. Και, οπότε υπάρχει και αυτό το μίσος λοιπόν για το σαρντονέ. Εντάξει, ναι. Όχι, το ξέρουμε. Okay. Παρόλα αυτά, ποιο μίσος? Εδώ που ψάχναμε τώρα τραγούδια και στίχους για το σαρντονέ. Χαμός γίνεται. Υπάρχουν 1200 στίχοι που έχουν τη λέξη σαρντονέ. Βέβαια, αυτό είναι και ένας διαφημιστικός τρόπος, όπως λέγαμε κάποια στιγμή. Εντάξει, τελικά. Και ο Κυριάννης έκανε ένα. Α, ναι, καλά. Α, το είδες στο βιντεάκι. Α, τώρα, μου άρεσε το τραγούδι, δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Το είδα, ναι, όμως. Εντάξει, ναι. Δεν είναι του στυλ μας, αμάς, δεν αυτή είναι η μουσική. Γενικά, ναι. Αλλά παρόλα αυτά. Δεν το παίζουμε τώρα εμείς τώρα, καθώς πρέπει. Αλλά παρόλα αυτά, ναι. Να μιλήσουμε για αυτό στο επόμενο podcast. Ναι, και να πούμε όμως, δεν έκανε για το σαρντονέ ο Κυριάννης. Για τη Μαλαγουζιά. Μαλαγουζιά, ναι. Είναι ράπ, πρέπει να, και εμείς δεν ακούμε ράπ. Όχι, όμως αυτό, ναι, δεν σημαίνει. Μέσω ότι... της ράπ όμως συνήθως έγινε. Ακριβώς, θυμάσαι όπως έχω. Θα τα πούμε όμως την επόμενη φορά. Ωραία, για το επόμενο podcast. Εντάξει, αυτό, λοιπόν, την επόμενη, ναι, θα ξεκινήσουμε με τα ράπ και τις μουσικές και τους στίχους. Και πώς λειτουργήσε πάνω στο κρασί και στο ποτό γενικότερα η μουσική. Ισχύει. Θα ήθελα να μου πεις για την Ελλάδα τώρα, το σαρντονέ εδώ στην Ελλάδα. Μου είπες, ας πούμε, ότι την ιστορία τώρα με την κυρία που ενθουσιάστηκε με το ελληνικό σαρντονέ. Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Ωραία. Τα περισσότερα ελληνικά είναι οποία μέσα στο πορτφόλιό τους, στην γκάμα τους δηλαδή, έχουν ένα σαρντονέ. Εντάξει, όχι σαν τωρινιά είναι οποία, εντάξει, αλλά τα από άλλες περιοχές, ειδικά από Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο, έχουμε αξιόλογα σαρντονέ. Και στην Κρήτη έχουμε σαρντονέ. Ναι. Στην Κρήτη, επειδή είμαστε πιο ζεστή περιοχή, τα σαρντονέ μας είναι πιο φρουτώδη και αρωματικά. Αυτό το ξέχασα να σου το πω, ότι στις πιο ζεστές περιοχές που καλλιεργείται το σαρντονέ μας βγάζει τώρα πιο πυρηνόκαρπα, δηλαδή πιο πολύ ροδάκινο, βεϊρί, κόκο, πιο γλυκά φρούτα, τέλος πάντων, ναι, στο στόμα. Με τα ακρία κλίματα που μου έλεγες πριν, που βγάζει πιο ξινά, ναι, φρούτα, και πιο, ναι, μήλο. Και που είναι και πιο ξεκάθαρος, νομίζω, ο χαρακτήρας του από τις πιο κρύες περιοχές. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το σαρντονέ από τις πιο κρύες περιοχές, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς θα πιούμε τώρα. Εμείς θα πιούμε ένα σαρντονέ που έχω φέρει από το Sandy Wines, από το Santa Rita Hills, που εμπλέκεται και ο αγαπημένος μου, και το έχω πει πολλές φορές, Ραζάτ Παρ. Εντάξει, τον αγαπώ. Είναι... Πώς εμπλέκεται? Είναι συνέτερος ουσιαστικά και εινοποιός. Είναι αυτή η περίπτωση που μου έλεγες ότι που δεν έχει κανένα πτυχίο. Αλλά που αγαπάει πολύ το κρασί, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, μια τεράστια προσωπικότητα. Πού φαντάζεσαι να τον καλέσουμε και να μας τα πει? Θα ήθελα πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου. Πρέπει να μάθω αγγλικά. Εντάξει, κάτι θα κάνω, έλα ρε εσύ. Θα κάνω τα χείρισμα. Είναι φοβερός, τον έχω γνωρίσει, σου έχω πει. Είναι... Αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, πεις, για δοκίμασε, ναι, για δοκίμασε. Λοιπόν, κοίτα, ωραίο φρούτο. Αυτό το κρασί φτιάχνεται από τους λόφους του Σάντα Ρίτα, που είναι πιο ψυχρό το κλίμα από άλλα μέρη της Καλιφόρνιας. Αν και είναι τεράστια η περιοχή, δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις. Με τι συνδυάζουμε το σαρντονέ, για να πάμε και στην, έτσι,
Λοιπόν, το Σαρντονέ με πάρα πολλά πράγματα, πάντα από ψάρια, από όστρακα, από λευκά κρέατα, από βουτυράτες σε γεύση, από πίτες με τυριά, είναι γενικώς μια ποικιλία αρκετά γαστρονομική, δηλαδή μπορείς να κάνεις διάφορους συνδυασμούς πολύ επιτυχημένα. Εμείς τα καλτσουνάκια έχουμε, ταιριάζει. Μια χαρά και τα καλτσουνάκια. Τα τυρένια. Ναι, τα τυρένια πάνε καλύτερα. Ωραία, μπράβο ρε Σύρο. Ωραίο αυτό με το Σαρντονέ, έτσι που πιάσαμε τώρα μια ποικιλία, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζω και εγώ τώρα προσπαθώ να τα βάλω σιγά σιγά στο μυαλό μου, γιατί κακά τα ψέματα, δεν σου κρύβω ότι μετά από 18 podcast, 19 το τώρα, όταν μιλάμε για κρασί, δηλαδή όταν σκέφτομαι να πάω σε ένα φίλο τι κρασί να του πάω, ακόμα ένας χαμός είναι στο μυαλό μου. Κενό. Mm-hmm. Οπότε ίσως με βοηθάει λίγο τώρα αυτό να μπούμε σιγά σιγά, βλέπουμε το Σαρντονέ. Σίγουρα βέβαια πρέπει να δοκιμάζουμε, η αλήθεια είναι, να πάρουμε ένα Σαρντονέ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό σε παλαιότερο podcast. Να πάρουμε ένα φθηνό, ένα μέτριο, ένα λίγο πιο ακριβό. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος και από διαφορετικές περιοχές για να μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί μόνο με τη δοκιμή μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορετική έκφραση. Τώρα εσύ μου φέρεις εδώ ένα πολύ καλό Σαρντονέ, βλέπω. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το αγαπώ πολύ αυτό. Το έχω και στο εστιατόριο. Είπα ότι έχω μόνο ελληνικά, αλλά. Γιατί εγώ θα πάρω το φθηνό μετά να δοκιμάσω. Στο κελάρι έχω και κάποια άλλα από άλλες χώρες, τέλος πάντων, απλά δεν φαίνονται στο μενού. Τι να πω, είναι και λίγο μπερδεμένο και αυτό λίγο με το Σαρντονέ, παιδί μου. Ας πούμε, στο Νέο Κόσμο τα κρασιά που φτιάχνονται, βλέπεις την ποικιλία, λες Σαρντονέ. Αν πάρεις τώρα τη Γαλλία που τα ονομάζουν με τα χωριά, με τα ονόματα των χωριών, αυτό με το σαμπλί δηλαδή που σου είπα. Δεν αναφέρεται ξέρει ότι είναι Σαρντονέ, οπότε ήταν λογικό να μπερδευτεί. Είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο απλός καταναλωτής ότι. Ή που τώρα ξεκινάει να πίνει, γιατί ένας ας πούμε σοβαρός συνόφιλος ξέρει ότι σαμπλί ίσον Σαρντονέ, αλλά του γράφεις εκεί μερσό, δεν ξέρει τι είναι το μερσό. Μερσό, ωστόσο, ο Καμί, έναν ήρωα, τον είχε ονομάσει Μερσό. Στον ξένο λέγεται Μερσό ο ήρωας και καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, πόσο επηρεάζει και το κρασί, η γεύση, μια ανάμνηση. Ακόμα και ένα τεράστιο συγγραφέα όπως ο Καμί. Ναι, οπότε για να ξαναπάω τώρα πάλι πίσω στα χωριά, είναι ένα μπέρδεμα. Βλέπεις δηλαδή πουλινή Μοντρασέτ ή Μπατάρ Μοντρασέτ και ουσιαστικά είναι περιοχές που βγάζουν Σαρντονέ. Εντάξει, γιατί να το ξέρει ο απλός συνόφιλος αυτό, και είναι μπέρδεμα. Δηλαδή θα πας, θα μπερδευτείς. Οπότε, γι' αυτό είστε εσείς εκεί όμως. Γι' αυτό είμαστε εμείς, γι' αυτό μπορείτε να ρωτάτε, γι' αυτό σας πιάνουμε από το χέρι. Έτσι, με αγάπη και στοργή. Ναι, ρε, εσύ, έτσι, με αγάπη και στοργή. Αυτό πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, για να σκεφτούμε τι θα. Είπαμε στο επόμενο podcast θα ξεκινήσουμε σίγουρα με τα τραγούδια και πώς έχουν δεθεί με κρασιά, με μπραντ και οτιδήποτε. Okay. Και να δούμε πώς μιλήσουμε και για μια άλλη ποικιλία, ίσως. Κοίταξε, το επόμενο podcast είναι αρχές Νοεμβρίου. Ναι. Να πούμε ξινόμαυρο, που η 1η Νοεμβρίου είναι πρώτη, η Παγκόσμια Μέρα Ξινόμαυρου. Οπότε εμείς είμαστε και ξινομαυρίστες, μας αρέσει έτσι κρυώνει και ο καιρός. Ίσως να έχουμε λύσει και τα τεχνικά προβλήματα και να έχουμε και έναν έτσι διακεκριμένο εινοποιό πάνω στο ξινόμαυρο, για να δούμε. Ναι, μακάρι αυτή η κονσόλα. Λοιπόν, ραντεβού στο άλλο podcast. Λοιπόν, πάμε. Ραντεβού στο άλλο podcast, μας βρίσκουν πού? Σίγουρα όλα τα podcast το κρασί με απλά λόγια τα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας dictiofm.gr, πατώντας την επιλογή podcast από το μενού, ή αλλιώς σε όλες τις πλατφόρμες podcast αναζητώντας μας ως το κρασί με απλά λόγια. Τέλεια. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Εβίβα. Στην υγειά μας. Γεια. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ιρό Κολιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.